Κυρία Γεράκη, να κάνουμε και την αποτίμηση, αν θέλετε, και πιο διαδραστικά του εκλογικού αποτελέσματος. Πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα η Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής, στην τρίτη θέση, αλλά ουσιαστικά με μία μονάδα διαφορά, για να τα δώσουμε όπως είναι, από τον Γιώργο τον Ιωακιμίδη. Θέλω να δούμε όλα αυτά που σας έθεταν οι πολίτες και πιστεύω ότι εκεί συνάδει και η επιτυχία του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή η δική σας η ατζέντα ως Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι, τι λέτε. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω από την αρχή κάτι που πολλές φορές το λέμε αυτές τις ημέρες. Η Λαϊκή Συσπήρωση με ενιαίο τρόπο κατέβηκε σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, σε 262 δήμους. Τα ψηφοδέλτια που στηρίζονται από το ΚΚΕ, με σαφήνεια, από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για τον πολιτικό χαρακτήρα αυτών των εκλογών. Είπαμε ότι και στις τοπικές εκλογές συγκρούνται στην πραγματικότητα δύο πολιτικές. Απ' τη μια πολιτική που θέλει τις περιφέρειες και τους δήμους μακρύ χέρι του αστικού κράτους, να διαχειρίζονται μεγάλα πακέτα και κονδύλια σε μια λογική εμπορευματοποίησης μια σειράς κοινωνικών αγαθών, ιδιωτικοποιήσεων, αποψήλωσης των υπηρεσιών από μόνιμο προσωπικό, επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν μεγάλες επενδύσεις, μεγάλα αναπτυξιακά project, αλλά όχι τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, μια πολιτική που συγκρούεται ακριβώς με τις κεντρικές κατευθύνσεις της αστικής στρατηγικής, που θέτει στο επίκεντρο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες και είναι στο πλάι των αγώνων του λαού και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θέλω να το δούμε αναλυτικά. Βεβαίως, δηλαδή, να μιλήσουμε. Πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα δισεκατομμύρια, γιατί είναι μεγάλα τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, που έχει στα χέρια της. Είναι 1,6 δις για την Αττική, για να μην αναφερθώ και στις άλλες 12 περιφέρειες, ότι είναι πολλά χρήματα. Νούμερα που ζαλίζουν. Ναι. Νούμερα που ζαλίζουν. Που μοίρα. Και γύρω από τα οποία υπάρχει ένας μεγάλος καυγάς, να το πω έτσι, ποιος θα πρωτοπάρει. Ναι. Όμως το βέβαιο είναι ότι αυτός ο καυγάς αφορά μεγάλα επενδυτικά συμφέροντα, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι κρίσιμες υποδομές για τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ναι. Από την άποψη αυτή και το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών, κατά τη γνώμη μας δείχνει με την άνοδο των ποσοστών συνολικά του ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα μάλιστα στην περιφέρεια της Αττικής, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και μάλιστα στον κεντρικό τομέα από τον οποίο εκλέχτηκαν, να πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είναι δεύτερη δύναμη. Είστε δεύτερη δύναμη. Που είναι και ο μεγαλύτερος τομέας στην περιφέρεια Αττικής. Βέβαια. Μέσα λοιπόν από την άνοδο των ποσοστών του ΚΚΕ, κατά τη γνώμη μας, εκφράζεται η σταθεροποίηση ενός ρεύματος αμφισβήτησης σε ένα βεβαίο συνολικά αρνητικό συσχετισμό που δεν άλλαξε τρεις μήνες μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, που όμως δείχνει από τη μια και τις μεγάλες ευθύνες όλων εμάς να εκφράσουμε αυτή την αμφισβήτηση, να γίνουμε πολύ πιο δυνατοί στη στήριξη των εργατικών λαϊκών αγώνων, αλλά και κατά τη γνώμη μας αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα αυτών των εκλογών, ότι, πώς να το πω έτσι, σιγά σιγά, μειοψηφικά αλλά σταθερά, φαίνεται κάτι να αλλάζει, φαίνεται ότι η οργή, η αγανάκτηση του λαού απέναντι σε αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά θα εκφραστεί μέσα από την άνοδο των αγώνων του. Ωραία. Γιατί πραγματικά έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Ωραία, θα έρθω σε αυτά. Να δούμε το κομμάτι της προστασίας των πολιτών. Εδώ θα σταθούμε. Και το επίπεδο της αντιπλημμυρικής προστασίας. Να δούμε γιατί καιγόμαστε το καλοκαίρι, γιατί πνιγόμαστε το χειμώνα. Και θέλουμε την πρόταση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής. Ναι, πράγματι και από τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα συμφωνούμε όλοι ότι για τις περιφέρειες όπως και για την περιφέρεια Αττικής υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τα λεγόμενα αναπτυξιακά σχέδια. Ναι. Αυτά τα ξέρουμε και είναι αυτά που υπηρετούνται από όλες τις περιφερειακές διοικήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν γεννιόμαστε σήμερα, ούτε ξεκινάνε όλα σήμερα. Άρα για μια σειρά προβλήματα που πράγματι οξύνονται υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχει και η κριτική που πρέπει να γίνει μέσα από τους αντιλαϊκούς, κατά τη γνώμη μας, προϋπολογισμούς που ένας διαδεχόταν τον άλλον στην περιφέρεια Αττικής, τα τεχνικά προγράμματα που δεσμεύουν και που ειδικά για την Αττική προσδιορίζουν τους βασικούς στόχους. Θα είναι ένα μεγάλο τουριστικό προϊόν. Είδαμε πριν και το βίντεο. Ναι. Θα έχουμε τις μεγάλες αλλαγές στο λιμάνι του Πειραιά με την κρουαζιέρα, τις αποθήκες logistics για τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Ναι. Θα έχουμε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή στη Δυτική Αττική και μια σειρά άλλες πλευρές. Μεγάλα σχέδια
και επενδύσεις, ελληνικό, Πειραιάς κτλ. Mm-hmm. Χρήματα, πράγματι που είπαμε πριν και νούμερα που ζαλίζουν, mm-hmm. αλλά ψίχουλα για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Γιατί mm-hmm. δεν φτάσαμε τυχαία μέχρι εδώ και εδώ. Η Λαϊκή Συσπήρωση έκανε και συγκεκριμένες καταγγελίες και όλο το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. αλλά και προεκλογικά. Με το ότι, για παράδειγμα, ο Κηφίσος είναι 20 χρόνια ασυντήρητος, με τεράστιους mm-hmm. κινδύνους. Mm-hmm. Μιλάμε για τον κεντρικό τομέα, για το Δήμο της Αθήνας, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας και δεν έχει δίκτυο ομβρίων υδάτων. Στο μεγαλύτερο μέρος. Mm-hmm. Και όπου έχει, είναι από το 1960 ασυντήρητος. Ειδικά στο κεντρικό τομέα που εγώ έκανα έτσι και περιοδίες και τα λοιπά, ναι. είδαμε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση mm-hmm. στα σχολεία. Θυμίζω στη Φιλαδέλφια, mm-hmm. πριν ένα χρόνο βλέπαμε γέφυρες από θρανία για να περνούν τα παιδιά κάθε φορά που πλημμυρίζει το σχολείο. Ναι. Μέτρα συγκεκριμένα δεν έχουν πάρθει. Mm-hmm. Είναι σημειακά, όπως λένε, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, mm-hmm. που βεβαίως θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο ζήτημα, το ότι μιλάμε σε μια εποχή που ήδη το 30% των δασών γύρω-γύρω από την Αττική έχει καεί. Και με τι σημαίνει αυτό και για την περίοδο των βροχών. Άρα, όταν μιλάμε και για αντιπυρική προστασία, δεν μπορούμε παρά στο επίκεντρο να θέσουμε ορισμένα πάρα πολύ κομβικά ζητήματα. Όπως δασικές υπηρεσίες, τελέχος των δασικών υπηρεσιών, δασεργάτες. Δεν υπάρχουν. Γιατί βεβαίως ακούγαμε μια ολόκληρη συζήτηση για την κλιματική κρίση, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που κάθε φαινόμενο πια το ονομάζουμε ακραίο, το δούμε και όνομα. Ενώ όλοι το περιμέναμε. Και στην Αττική. Γιατί αν μπει φωτιά, δεν μπορείς μετά. Δεν υπάρχει ούτε ένας δασεργάτης. Το θέμα είναι ένα. Ακριβώς. Δηλαδή, και αυτά είναι πολιτική επιλογή. Mm-hmm. Το mm-hmm. πού πάνε τα χρήματα, το ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες. Mm-hmm. Είναι αυτό mm-hmm. που με πολύ εύκολο τρόπο περιγράφεται και στις ευρωπαϊκές οδηγίες, mm-hmm. γιατί πράγματι οι περιφέρειες δεσμεύονται mm-hmm. από μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κονδύλια που δίνονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε όλη mm-hmm. αυτή τη λογική των επιλέξιμων δαπανών, την πολιτική του κόστους-οφέλους. Mm-hmm. Έργα που αποφέρουν κέρδος, που mm-hmm. αποφέρουν όφελος. Mm-hmm. Τέτοια δεν είναι τα αντιπλημμυρικά και τα αντιπυρικά έργα για ναι. μεγάλες επενδύσεις, ακριβώς γιατί δεν προσφέρουν ναι, δεν πουλάνε, λέτε, κέρδος στους ναι. επενδυτές κτλ. Άρα χρειάζεται σύγκρουση με αυτή την mm-hmm. πολιτική, άλλος προσανατολισμός, άλλες προτεραιότητες. Mm-hmm. Να επιμείνω στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές mm-hmm. φορές και με τον Γιάννη τον Πρωτούλη και για τη φυλή, πώς θα γίνει το κλείσιμο της φυλής. Πού θα πηγαίνουν τα σκουπίδια και πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων, να περάσω και στο επίπεδο, αν θέλετε, και της ανακύκλωσης. Ναι. Δηλαδή, πώς ανακυκλώνω αυτό το χαρτί. Σχολιάζοντας και την συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα σχέση με τη συμμετοχική δημοκρατία ναι, είναι... κτλ. Και δένοντάς τα, γιατί ναι. πράγματι mm-hmm. σχετίζονται όλα τα ζητήματα. Έχουμε τρία λεπτά. Ναι. Εντάξει, να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι μια υποκριτική συζήτηση, γιατί ναι. οι νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέσα από τα διάφορα σχέδια Καλλικράτης, Κλεισθένης mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Αυτό που εκφράζουν είναι ένα στενότερο εναγκαλισμό και αυτό είναι των περιφερειών και των δημών με την κεντρική διοίκηση και γι' αυτό mm-hmm. ακριβώς εμείς μιλάμε για μια τοπική διοίκηση και εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Μάλιστα, ακόμα και τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, είχαμε αλλαγές για το κλείσιμο των σχολικών επιτροπών mm-hmm. ή το ίδιο το σύστημα, κατά τη γνώμη μας, που νοθεύει τη Λαϊκή Βούληση με το 43%, το όριο του 3%, ναι. τους εκβιασμούς στο δεύτερο γύρο, mm-hmm. οι υπεραρμοδιότητες των οικονομικών επιτροπών, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου δεν επιτρέπει μια συζήτηση γενικότερα περί δημοκρατίας και τα ναι, λοιπά. Μάλλον συσκοτίζουν. Ναι. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και αν θέλετε αυτό είναι και η ουσία, αυτό που λέμε δημοκρατία, προσπαθούμε να μιλάμε με τους εργαζόμενους, με τους λαϊκούς ανθρώπους, mm-hmm. καλώντας τους να συμμετέχουν στους αγώνες, στα σωματεία τους, στους ναι. φορείς και βεβαίως αναδεικνύοντας και ζητήματα που αφορούν mm-hmm. την τοπική διοίκηση σε τοπικό επίπεδο. Και mm-hmm. από αυτή την άποψη στηρίξαμε από την αρχή mm-hmm. τις κινητοποίησεις των κατοίκων στις αλλαγές και στα σχέδια που ετοιμάζονται mm-hmm. για μια νέα χωματερή, mm-hmm. είτε στη Δυτική Αττική, είτε στη μεταφορά της στην Ανατολική Αττική. Ναι. Διαφωνούμε. Με mm-hmm. τα καρκινογόνα, κατά τη γνώμη μας, εργοστάσια καύσης που προωθούνται mm-hmm. και γενικότερα με όλο αυτό το ναι, μεγάλο το... παιχνίδι, το μεγάλο deal, να το πω έτσι, που γίνεται, ναι. τεράστια κέρδη γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Mm-hmm. Γιατί εδώ μπλέκονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, mm-hmm. για το κέρδος παρεμβαίνουν mm-hmm. και στείνεται όλο αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ναι. ανακύκλωση στην πηγή, mm-hmm. Που θα αφορά συνολικά τις ανάγκες της Αττικής.
για τη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι σημειακά να επιβαρύνουμε ορισμένες περιοχές ή να τσακωνόμαστε, θα φύγει η χωματερία από εδώ ή θα πάει στην άλλη περιοχή κτλ. Και βεβαίως ένα τέτοιο σχέδιο προϋποθέτει δημόσιο έλεγχο μέσα από έναν ενιαίο φορέα που θα έχει την κρατική ευθύνη και θα εφαρμόζεται, θα υλοποιείται μέσω και των περιφερειών και των Δήμων.